να βγει κάτι, να σταματήσει και αυτό. Με μοναδική επιθυμία να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι του γιού της. Εδώ και χρόνια η μητέρα του Έλληνα μετανάστη Θεόδωρο Βουλγαρίδη, ο οποίος είχε πέσει νεκρός από τις σφαίρες των νεοναζί μέσα στο κατάστημά του στο Μόναχο. Η κυρία Ευδοξία έχει επιστρέψει εδώ και χρόνια στην πατρίδα της και μένει κοντά σε δικούς της ανθρώπους στο χωριό της, την Τριανταφυλιά Σερών, όμως δεν μπορεί να ξεχάσει ούτε μια στιγμή πώς ξεκίνησε ο εφιάλτης εκείνη τη μοιραία νύχτα τον Ιούνιο του 2005. Ήρθε η αστυνομία στο σπίτι με την εγγονή μου και μία ψυχολόγος μπήκανε μέσα και μου πήρε η ψυχολόγος από το χέρι μου, λέει, σκότωσαν τον γιο σου. Τη λέω και εγώ ποιον γιο μου, τον μικρό, λέει όχι τον μεγάλο, λέω γιατί. Μετά δεν την πίστεψα, έτσι ένα στα 12 την έσπρωξα στο ψυγείο. Ήρθε ένας άλλος αστυνομικός, με πήρε από το χέρι, λέει θέλεις να πεις τίποτα εμένα. Το λέω αυτό που λέει αυτή είναι αλήθεια, λέει ναι είναι αλήθεια. Λέω γιατί, ο γιος μου ήταν καλός. Από την πρώτη στιγμή οι γερμανικές αρχές είχαν αποκλείσει τελείως το ρατσιστικό κίνητρο αυτών των άγριων δολοφονιών. Για 6 χρόνια την οικογένεια Βουλγαρίδη βαρέναν οι υπαινιγμοί για εμπλοκή του γιού της σε κυκλώματα του υπόκοσμου, ενώ ζούσε το μαρτύριο της απόρριψης ακόμη και από τους συμπατριώτες της. Και Έλληνες μου λέγανε, ο γιος έβγαινα έξω, δεν μπορούσα να κυκλοφορήσω. Πήγαινε στα ψώνια, Ελληνίδες λέγανε, μάθαμε ότι ήταν μπλεγμένος, ότι κάπνιζε τον καθένα. Ενώ δεν ίσχυε κάτι τέτοιο. Εγώ ξέρω τα παιδιά μου και τα δύο ήταν καθαρά. Τώρα, μετά από 8 χρόνια από τον άδικο χαμό του γιού της, το μόνο που απαιτεί είναι να δικαιωθεί και να πέσει άπλετο φως στην υπόθεση. Βεβαίως ζητάω δικαίωση. Χωρίς λόγο να σκοτώσουν το παιδί μου. Βεβαίως. Και δεν θέλω να συμβεί σε καμία μάνα αυτό που έπαθα εγώ. Ούτε εδώ ούτε εκεί. Γιατί ήταν σκέτη μαρτυρία αυτή που πέρασε. Ενδεικτικό του αλαλούμ που επικρατούσε στις έρευνες των γερμανικών διοκτικών αρχών είναι ότι χρειάστηκαν να περάσουν 11 ολόκληρα χρόνια από την πρώτη δολοφονία μετανάστη και ένα τυχαίο περιστατικό, δηλαδή μια ληστεία, για να εξιχνιαστεί η υπόθεση. Ακολούθησαν οι αυτοκτονίες των δύο δολοφόνων νεοναζί και οι απόπειρες συγκάλυψης κρίσιμων στοιχείων με εμπρισμούς και ανατινάξεις κρυσφύγετων. Μέχρι όμως να συμβούν όλα αυτά, όπως μας αποκαλύπτει μιλώντας στο Μέγκα, η δικηγόρος της οικογένειας Βουλγαρίδη, η έρευνα ήταν σε εντελώς εσφαλμένη κατεύθυνση. Die Behörden wären von sich aus vermutlich noch lange Zeit nicht auf die Spur gekommen, weil sie völlig in falsche Richtungen ermittelt haben die ganzen Jahre lang. Hier präsent ist, es gab ja Haftbefehl, der ist nicht vollzogen worden. Man hat hier auch keinerlei intensive Ermittlungsarbeit geleistet in diese Richtung. Man hat nicht gesucht speziell nach diesem Trio. Es ist nicht nachvollziehbar. Σε ερώτηση του Μέγκα για το αν υπήρξαν ή όχι διασυνδέσεις μεταξύ των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών και των δολοφόνων νεοναζί, η δικηγόρος της οικογένειας Βουλγαρίδη άφησε σαφείς αιχμές για πολλά σκοτεινά σημεία που παραμένουν ακόμα σε αυτή την υπόθεση. Etliche Anhaltspunkte auch unter anderem dafür, dass auch ein direkter Kontakt da war. Also es gibt eine logistische Unterstützung, es gibt eine finanzielle Unterstützung und vor ein bis zwei Wochen ist auch eine neue Spur aufgekommen, dass tatsächlich ein V-Mann des Verfassungsschutzes möglicherweise an der Anmietung eines Wohnmobils selber beteiligt war.